Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή «Περιβάλλον, κυνήγι, μύθι και αλήθεια» στην αρχή μίας νέας τηλεοπτικής σεζόν, 12η κατά σειρά τηλεοπτική χρονιά για την εκπομπή που ξεκίνησε την τηλεοπτική σεζόν του 2011, τον Ιανουάριο του 2011 και εσείως διανύει την 12η συνεχόμενη τηλεοπτική της χρονιά. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς για την υποδοχή της νέας τηλεοπτικής σεζόν μετά την προβολή της πρώτης εκπομπής την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είχαμε την ευκαιρία, για όσους τυχόν δεν παρακολουθήσατε την εκπομπή, να βρεθούμε σε ένα από τα μεικτά κλιμάκια της θυροφυλακής με την αστυνομία στην περιοχή του Ζαγορίου, εκεί όπου διενεργήθηκαν δεκάδες έλεγχοι σε διερχόμενους κυνηγούς και όχι μόνο, προς την περιοχή του Τσεπελόβου, του Σκαμνελίου και του Βραδέτου από την δυτική πλευρά. Και είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε με πολλούς από τους κυνηγούς για την έναρξη της σεζόν, για το πώς εξελίσσεται αυτή η χρονιά, για τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και για την διέξοδο που προσφέρει το κυνήγι ως χόμπι, ως δραστηριότητα σε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα, παράλληλα φυσικά με την οικονομική δραστηριότητα. Σήμερα η δεύτερη εκπομπή θα γυρίσει λίγο το χρόνο πίσω, όχι πολύ, καθώς θα πρέπει να σημειώσω εδώ ότι καθόλου το προηγούμενο διάστημα, τους καλοκαιρινούς μήνες και το Σεπτέμβριο, κάναμε πολλά γυρίσματα. Επομένως, το επόμενο διάστημα, πολλές από τις εκπομπές θα έχουν μία αναφορά στο παρελθόν, δηλαδή θα δούμε εκπομπές που γυρίστηκαν από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου και στην περιοχή μας, αλλά και αλλού. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα ταξίδι έτσι σε αυτόν τον μικρό χρόνο, ταξίδι στο παρελθόν, όχι πολύ πίσω, και θα ξεκινήσουμε. Η σημερινή εκπομπή θα είναι μια σπονδυλωτή εκπομπή με δύο θεματικές. Πριν από λίγες ημέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας συζήτησε και απέρριψε την προσφυγή της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας κατά της ρυθμιστικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ορίζει, καθορίζει την διεξαγωγή και τον τρόπο αυτής για την κυνηγητική δραστηριότητα της χώρας, και ο πρόεδρος της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο Γιώργος Αραμπατζής, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραχώρησαν μια συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, όπου αναφέρθηκαν, σχολίασαν αυτή την απόφαση. Μια απόφαση που αποτελεί μια δικαίωση, ιστορική τη χαρακτηρίζουν στην Κυνηγητική Συνομοσπονδία, για την ίδια τη δραστηριότητα του κυνηγίου, καθώς καταρρύπτονται ένας προς έναν οι ισχυρισμοί των προσφευγόντων κατά της ρυθμιστικής. Το πρώτο σκέλος της σημερινής εκπομπής λοιπόν θα σας παρουσιάσει την συνέντευξη τύπου από τα γραφεία της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας. Θα περάσουμε στο δεύτερο σκέλος στη συνέχεια, που θα είναι αποσπάσματα από τους χαιρετισμούς, τις ομιλίες στην γιορτή του κυνηγού που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ιωαννίνων, ο σύλλογος που έχει ένα νέο διοικητικό συμβούλιο εδώ και λίγους μήνες και ήδη καταβάλει μια σημαντική προσπάθεια να διαμορφώσει μια νέα εικόνα στα δρόμενα της τοπικής κυνηγητικής δραστηριότητας. Πάμε ωστόσο να παρακολουθήσουμε το πρώτο σκέλος της εκπομπής και επανερχόμαστε. Γεια σας. Η απόφαση του ΣΤΕ είναι μια μεγάλη θεσμική νίκη, κυριολεκτικά ένας τρίαμβος επιχειρημάτων που επί δεκαετίες χρησιμοποιούσε και διατύπωνε η ΞΕ. Θυμίζω ότι αυτό το γαϊτανάκι προσφυγών εναντίον της ρυθμιστικής του κυνηγίου είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90. Όποια αντικυνηγητική, ζωοφιλική οργάνωση ήθελε να γίνει γνωστή ή να κερδίσει κάποια δημοσιότητα, έκανε προσφυγή στο ΣΤΕ.
Αυτή η απόφαση για την οποία θα συζητήσουμε είναι μια απόφαση ιστορική και ίσως αποδειχθεί λυτρωτική για μας. Προσέξτε, δεν λέω ότι, δεν ισχυρίζομαι ότι δεν θα βρεθεί κάποια οργάνωση κάποια στιγμή να κάνει ξανά προσφυγή, σωστέ. Δεν λέω αυτό. Όμως, από εδώ και μπρος, είναι δύσκολο. Ξέρετε, πολλά γόνατα κόπηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί αυτή η απόφαση δημιουργεί νομολογία και νομικό προηγούμενο. Όποιος διαβάσει αυτές τις 37 σελίδες της απόφασης θα καταλάβει ότι το δικαστήριο καταρρύπτει μία προς μία όλες μα όλες τις ενστάσεις της ΠΦΠΟ. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο που να της δίνει δίκιο ή να ζητάει κάποια αλλαγή ή προσαρμογή στη ρυθμιστική. Προσέξτε, εάν έστω και ένα σημείο δικαίωνε την Μπομπολάκη την ΠΦΠΟ, η ρυθμιστική θα μπορούσε να καταπέσει. Είτε εν μέρη είτε εν συνόλο. Όμως, η απόφαση του ΣΤΕ δεν αποδέχεται ούτε ένα, το ξανατονίζω, ούτε ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε η ΠΦΠΟ για να προσβάλλει τη ρυθμιστική απόφαση. Τα απορρίπτει όλα ως αβάσιμα. Κρίνοντας μία προς μία τις ενστάσεις της ΠΦΠΟ, αποδέχεται ότι το κυνήγι στην Ελλάδα, προσέξτε, ευθυγραμμίζεται με τα πιο αυστηρά κριτήρια που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με όλα τα παραδεκτά διεθνή επιστημονικά και βιολογικά δεδομένα. Εδώ πρέπει να θυμίσω κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία. Όλες αυτές οι κρίσεις, όλες αυτές οι διατυπώσεις προέρχονται από το 5ο τμήμα περιβάλλοντος του ΣΤΕ, Συμβουλίου της Επικρατείας, που είναι γνωστό για την αυστηρότητά του σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά της άγριας πανίδας. Φυσικά εγώ δεν μπορώ να σας μεταφέρω 37 σελίδες το σκεπτικό, πυκνογραμμένες σελίδες. Όμως θα προσπαθήσω να σας δώσω περιληπτικά, πολύ περιληπτικά, τι επιδίωξε, τι υποστήριξε η ΠΦΠΟ για να ρίξει τη ρυθμιστική και τι αποφάσισε το δικαστήριο και θα αναφερθώ σε 4-5 σημεία. Πρώτο σημείο που θέλω να σταθώ είναι ότι αυτό που προσπάθησε η ΠΦΠΟ με το δικό γραφό της ήταν να αμφισβητήσει την επιστημονική μελέτη που κάθε χρόνο καταθέτουν οι επιστημονικοί συνεργάτες της ΞΕ για την κατάσταση των ειδών της πανίδας, είτε αυτά είναι θηρεύσιμα είτε όχι. Οι οικολόγοι υποστήριζαν ότι αυτή η μελέτη είναι λυπής, ότι δεν είναι έγκυρη και ότι αυτοί οι συνεργάτες που την πραγματοποίησαν το έκαναν κατόπιν συνεργασίας και παραγγελίας της ΞΕ. Αν αυτός ο ισχυρισμός γινόταν αποδεκτός από το δικαστήριο, όλα και η ρυθμιστική θα ακυρώνονταν. Όμως τι έκρινε το ΣΤΕ? Το ΣΤΕ έκρινε ότι η μελέτη είναι έγκυρη και επικαιροποιημένη και απόλυτη ακριβής και επαρκή. Το δικαστήριο υπογραμμίζει μάλιστα ότι ακόμα κι αν οι επιστήμονες είχαν κάποια συνεργασία με την ΞΕ, αυτό δεν μειώνει την επιστημονική αξία της μελέτης. Αντιθέτως, το ΣΤΕ υπογραμμίζει ότι όλα τα στοιχεία της μελέτης δεν αποκλίνουν από τα δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει οι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί. Δηλαδή, το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι οι επιστημονικές μελέτες και καταμετρήσεις επί του πεδίου που με συνέπεια διεξάγουν κάθε χρόνο η ΞΕ και οι άλλες κυνηγητικές οργανώσεις υπηρετούν και περιφρονούν με επάρκεια τον αηφορικό και διαχειριστικό χαρακτήρα της θύρας όπως ο νόμος ορίζει. Μάλιστα, στην απόφαση του ΣΤΕ γίνεται μια ιδιαίτερη επενετική κάπως μνήμα τόσο στα στοιχεία του προγράμματος Άρτεμις όσο και στην επιστημονική πληρότητα της ομάδας που συνεργάζεται η ΞΕ. Αυτό είναι ένα πρώτο σημείο που ήθελα να δείτε ως προς την επιστημονική μελέτη για την οποία γνωρίζετε πολύ καλά ότι συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς επί σειρά δεκαετιών αλλά και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ένα δεύτερο σημείο που η ΠΦΠΟ
στάθηκε για να ρίξει πάλι τη ρυθμιστική ήταν η ποιότητα της θυροφύλαξης, ότι δεν είναι αποτελεσματική κτλ. Το δικαστήριο απέρριψε καθ' ολοκληρωία ως αβάσιμο και αυτό τον ισχυρισμό, παραθέτοντας όλους τους ελέγχους, γιατί καταθέσαμε όλους τους ελέγχους, τις μηνύσεις και όλη αυτή τη δουλειά της θυροφυλακής των κυνηγητικών οργανώσεων. Ένα τρίτο σημείο που θέλω να δούμε και θα συζητήσουμε μετά είναι οι πυρκαγιές. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο που είχαν σταθεί πάρα πολύ. Η ΠΦΠΟ προσπάθησε να αξιοποιήσει και να κινδυνολογήσει για να επηρεάσει την απόφαση του δικαστηρίου. Μιλώ για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021. Όμως το ΣΤΕ έκρινε ως απόλυτα επαρκή και αποδεκτό τον τρόπο που το Υπουργείο και τα κατατόπους δασαρχεία και οι κυνηγητικές οργανώσεις αντέδρασαν και διαχειρίστηκαν τα θέματα θύρας στις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές. Σε αυτό το σημείο μάλιστα το δικαστήριο κάνει ιδιαίτερη πάλι επενδυτική μνήμα αναφορά στην επιστημονική μελέτη που έσπευσε αμέσως να εκπονήσει η ΞΕ για την διαχείριση της θυραματοπανίδας στις πληγήσεις σε αυτές τις περιοχές για να γίνει ο μετριασμός των επιπτώσεων της πυρκαγιάς. Ειδικά αυτό το σημείο για τις πυρκαγιές ήταν ένα, μπορώ να πω, ένα ηχηρό ράπισμα για την ΠΦΠΟ. Το ανώτατο ακυρωτικό διοικητικό δικαστήριο της χώρας αναγνωρίζει το ενδιαφέρον, τις διαχειριστικές προσπάθειες και την τεχνογνωσία του κόσμου των κυνηγών να περιφρουρούν την άγρια ζωή ακόμα και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ένα τέταρτο σημείο που ήθελα να σταθώ στην απόφαση του ΣΤΕ, την ιστορική απόφαση του ΣΤΕ, ήταν ότι στην προσφυγή ισχυριζόταν ότι κατά παράβαση, καθ' υπέρβαση κυνηγούνται, τονίζω, το ορτίκι, το αγριοκούνελο, η φάσα, ο κότσιφας και όλα τα είδη τσίχλας και βέβαια το αγριοπερίστερο και η μπεκάτσα, αλλά είχε βάλει και κάποια άλλα είδη. Έριχναν, προσπαθούσαν να ρίξουν όλα αυτά τα είδη και άλλα ακόμα στην προσφυγή τους. Είχαν μία λογική ότι κάτι αν κοπεί θα είναι κέρδος για αυτούς. Το δικαστήριο όμως είπε το εξής και διαβάζω επιλέξη, ότι όλα αυτά τα είδη μπορούν με ασφάλεια να θυρεύονται διότι πρόκειται για είδη κοινά και ευρέως διαδεδομένα με ασφαλείς πληθυσμούς σε όλη την περιοχή της γεωγραφικής τους εξάπλωσης, ενώ για αρκετά από αυτά διαπιστώνεται αύξηση του πληθυσμού τους. Επιλέξει από την απόφαση του ΣΤΕ. Περισσότερα για όλα αυτά βέβαια θα έχετε, για το κάθε είδος ξεχωριστά, θα έχετε δυνατότητα να διαβάσετε στην απόφαση του δικαστηρίου η οποία θα σας διανεμηθεί. Ένα πέμπτο σημείο που θα ήθελα να σταθώ είναι το σημείο στο οποίο η ΠΦΠΟ είχε επενδύσει πάρα πολλά για να προσβάλλει τη ρυθμιστική, ήταν το ζήτημα της θύρας του τριγωνιού. Οι λόγοι σας είναι απολύτως κατανοητοί, καθώς γύρω από το συγκεκριμένο είδος υπάρχουν συντονισμένες πιέσεις και από κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι όμως, ακόμα και εδώ, το δικαστήριο αποδέχτηκε και δικαίωσε το αξιόπιστο ως αξιόπιστο και αποτελεσματικό το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής κυνηγετικής κάρπωσης του είδους που κατόπιν πρωτοβουλίας και εισήγηση της ΞΕ εφαρμόζεται τα δύο τελευταία χρόνια. Τι λέει το δικαστήριο? Λέει πως η διατήρηση του τριγωνιού είναι ικανοποιητική στη χώρα μας. Λέει πως μια σειρά από μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν οδηγήσει στην αύξηση του αναπαραγωγικού πληθυσμού του. Λέει πως το καθεστώς με τις ζώνες διάβασης που έχουμε μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη προστατεύει το είδος, τον πληθυσμό του είδους. Λέει πως το μοντέλο προσαρμοσμένης κάρπωσης για το οποίο προάγει η ΞΕ, που εισηγήθηκε η ΞΕ, είναι επαρκές. Αναγνωρίζει ότι το σύστημα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης σε πραγματικό χρόνο μέσω των κινητών τηλεφώνων είναι αξιόπιστο και ασφαλές για να μπορεί λελογισμένα
να συνεχιστεί η θύρα του είδους. Είναι 5 από τα σημεία και είναι πάρα πολλά, οι 37 σελίδες. Κάπου εδώ θα τελειώσω όμως. Το σίγουρο είναι πως η απόφαση του στέλνει πολλαπλά μηνύματα προς όλες, το τονίζω, τις κατευθύνσεις. Όμως εδώ δεν είναι μόνο μηνύματα προς τους αντικυνηγούς και προς τους ζωόφιλους ή προς την κυβέρνηση. Στέλνει μηνύματα και στο δικό μας κόσμο. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, όμως μπορείτε να φανταστείτε αν τυχόν και δεν υπήρχε το πρόγραμμα Άρτεμις ή αν οι επιστημονικοί μας συνεργάτες δεν έτρεχαν να χαρτογραφήσουν αμέσως οι καμένες περιοχές. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν αν τυχόν και δεν υπήρχε η θηροφυλακή. Μπορεί να φανταστεί κανείς αν τυχόν και δεν υπήρχε η καταγραφή του τριγωνιού. Ας τα σκεφτούμε, κύριοι. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αυτά λοιπόν από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και τον πρόεδρο, τον κύριο Αραμπατζή, σχετικά με την ιστορική, όπως τη χαρακτήρισε, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Συμβουλίου της Επικρατείας για την απόρριψη της προσφυγής που είχε υποβληθεί κατά της ρυθμιστικής από την Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Οργάνωση. Με τον κύριο Αραμπατζή αλλά και τα στελέχη της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας θα είμαστε έτσι κι αλλιώς σε επαφή και στη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε είτε διαζώσεις, όπως κάναμε και πέρυσι στο πλαίσιο της κυνηγεσίας της Πανελλήνιας Έκθεσης για το κυνήγι, είτε μέσω κάποιας σύνδεσης από το στούντιο, όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και λόγω πανδημίας. Να περάσουμε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, το οποίο, όπως προαναγγείλαμε, έχει να κάνει με την παρουσίαση, τους χαιρετισμούς, τις τοποθετήσεις και ομιλίες κατά τη διάρκεια της γιορτής του κυνηγού. Μια γιορτή από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιωαννίνων που έγινε φέτος μετά από 2 χρόνια λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας. Δεν είχε διεξαχθεί τα προηγούμενα 2 χρόνια. Επέστρεψε όμως φέτος με πάρα πολύ κόσμο, μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση και με έναν κυνηγητικό σύλλογο τον μεγαλύτερο της Ηπείρου και της ευρύτερης περιοχής, με χιλιάδες μέλη που προσπαθεί να βρει ένα νέο βηματισμό με το νέο διοικητικό του συμβούλιο. Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε εδώ, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή και να σας ευχαριστήσουμε δέρμα. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, δικαστής βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε φορά έχετε και μια έκπληξη. Ένα πολύ ωραίο μέρος δίπλα από τα Γιάννηνα. Εγώ προσωπικά δεν το ήξερα, σήμερα το βλέπω. Περνάω πολλές φορές από εδώ, με πάρα πολύ ωραία εκκλησία μικρή. Λοιπόν, χρόνια πολλά, προσοχή και καλά κυνήγια. Θέλω να μεταφέρω το χαιρετισμό του Δημάρχου, ο οποίος λόγω των λιμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Θέλω από τη μεριά μου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Ιωαννίνων για την πρόσκληση την οποία μου κάνανε και θέλω να σας εκδώ υγεία σε όλους και χωρίς ατυχήματα. Καλή διασκέδαση. Και σας καλωσορίζω σε αυτή την ετήσια γιορτή του Κυνηγητικού Συλλόγου. Και από πολλούς λόγους. Ένας ιδιαίτερος λόγος είναι ότι ο Γιώργος Σαραλιώτης είναι από την οικογένεια του επιμελητηρίου, είναι συνάδελφος πολλά χρόνια. Άρα είμαι σίγουρος για την επιτυχία του και το εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο. Και σήμερα εύχομαι μια καλή διασκέδαση γιατί το έχουμε όλοι ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Για το Κυνηγητικό Συμβούλιο Κυνηγητικού Συλλόγου Ιωαννίνων, κύριε Δήμαρχε,
εκλεκτοί καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι κυνηγοί. Σας καλησπέριζω και σας καλωσορίζω όλους σε αυτή τη γιορτή του κυνηγών. Μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού και ανασφάλειας, λόγω πανδημίας, ξανασμίγουμε ξανά εδώ. Όσα αφορά το κυνήγι, περάσαμε δύσκολες καταστάσεις και το κυνήγι βάλεται όπως και με το νομοσχέδιο Άργος και την αναγκαστική στήρωση των κυνηγητικών σκύλων, αλλά και την δειγματοληψία DNA και το μεγάλο χρηματικό κόστος σε κάθε κυνηγό. Και σας ενημερώνω ότι μετά από παρεμβάσεις των κυνηγητικών οργανώσεων, αυτό άλλαξε. Πρόσφατα, η 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία παραβρέθηκε με τον κύριο Πέτσα και εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας για την επιχρεωτική στήρωση των κυνηγητικών σκύλων και το παράβολο DNA. Για φέτος, φίλοι μου, δεν θα ισχύει το μέτρο. Αλλά θα εφαρμόσουμε σε συνεργασία με τους κυνηγητικούς συλλόγους την ηλεκτρονική καταγραφή κυνηγητικών σκύλων. Επίσης, είναι σε αναμονή τα μέτρα που θα ληφθούν για τη μεταφορά σκύλων με τρέιλερ και κουτιά μεταφοράς. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφέρω ότι με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο κυνήγι όλο αυτό το χρονικό διάστημα και με την καινούργια ρυθμιστική έχουμε έναν πολύ καλό σύμμαχο ο οποίος έχει αποδειχτεί και αναγνωρίσει το μεγάλο αγώνα των κυνηγητικών οργανώσεων ως προς την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την ορθή διαχείριση άγριας πανίδας και φλωρίδας. Και αυτό το απέδειξε έμπρακτα πέρυσι στις δύσκολες καταστάσεις που περάσαμε με την απαλλαγή των τελών πράσινου ταμείου, γι' αυτό και η έκδοση αδείας είχε την χαμηλή τιμή των 85 ευρώ. Επίσης και με έξτρα οικονομική ενίσχυση υπέρ της ΞΕ από το πράσινο ταμείο. Είναι ένας και μοναδικός ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς. Ένα χειροκρότημα. Τον ευχαριστούμε δημόσια. Αξίζει και εμείς αυτόν τον άνθρωπο που εκλέγεται στα γέννα να τον βοηθήσουμε και να τον αποδώσουμε. Νέα ρυθμιστική. Δεν έχει μεγάλες αλλαγές παρά μόνο ένα μήνα παράταση το αγριόχειρο γιατί έχουν γίνει τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες. Δειγματοληψία πανόλησης και ψευδόλησας. Έγινε στους νομούς της Πρωτείας και Ιωαννίνων μόνο γιατί συνορεύουμε με την γείτονα χώρα την Αλβανία. Και συζητήσαμε από την ιατρική υπηρεσία λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των δειγμάτων να αποζημιωθούν εξ ολοκλήρου οι κυνηγοί. Το μέτρο αυτό θα ισχύει και φέτος. Δέσμευση της ΚΟΗ, της ΕΨΙΝΟΝ ΚΟΗ Υπήρου, ότι θα είναι δίπλα στους κυνηγητικούς συλλόγους με την ενίσχυση φιλοθεραματικών και φιλοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, όπως έμπρακτα κάνουμε αυτή την εποχή σε συνεργασία με τους κυνηγητικούς συλλόγους για την απελευθέρωση πλαγού, ορεινής πέρδικας, οι οποίες εκτρέφουμε στο εκτροφείο μας, αλλά και την προμήθεια παιδινής πέρδικας και την ένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον. Θέλω να αναφέρω και να ευχαριστήσω θερμά την Περιφέρεια Υπήρου για τα 4 οχήματα που δόθηκαν στην ΕΨΙΝΟΝ ΚΟΗ. Επίσης, 3 νέα οχήματα θα αποκτηθούν από την ΕΨΙΝΟΝ ΚΟΗ με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, όπως και 1 εκατομμύριο ευρώ δόθηκε στην ΞΕ. Κλείνοντας, να ευχηθώ σε όλους καλή κυνηγητική σεζόν με καθαρό περιβάλλον, με σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας, χωρίς εντάσεις και επιθετικότητα. Η υποχρέωσή μας είναι να έχουμε άρτια συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Θεροφυλακή και να βοηθάμε στο έργο τους. Να παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας όταν βγούμε στο βουνό. Εύχομαι υγεία σε όλους, να γλεντήσετε και να περάσετε όμορφα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Προέδρε, αγαπητοί συνάδελφοι κυνηγοί, κυρίες και κύριοι, συγκεντρωθήκαμε σήμερα όλοι εδώ στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, με αφορμή την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή μας, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη νέα κυνηγητική χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι σήμερα εδώ και ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε και μας θυμάτε με την παρουσία σας. Και χαίρομαι πραγματικά, διότι μετά από 2 χρόνια καραντίνας λόγω του κορονοϊού, καταφέραμε επιτέλους να σμίξουμε και πάλι. Αξιοποιώντας την ευκαιρία που μου δίνετε, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τους στόχους και το όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου μας, του Συλλόγου μας, με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος. Δεν θα μακρηγορήσω και δεν θα σας κουράσω. Άλλωστε, σήμερα είναι σημαντηθήκαμε εδώ για να περάσουμε καλά και όχι να βγάλουμε ομιλίες. Μια νέα κυνηγητική χρονιά ξεκίνησε με προσμονή, χαρά και ελπίδα. Να απολαύσουμε και φέτος την αγαπημένη μας δραστηριότητα, χωρίς προβλήματα και απρόοπτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους κυνηγούς για την ψήφο εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου.
Εύχομαι μέσα από τις κοινές αξίες, την αγάπη μας για το κυνήγι και τη συλλογική προσπάθεια να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που θα τεθούν και ελπίζω να φανώ αντάξεις της εμπιστοσύνης και τη στιγμή που μου κάνατε να αναλάβω την Προεδρία του Συλλόγου μας. Προσβλέπω σε μια κοινή δημιουργική κυνηγητική χρονιά με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία και τους άγραφους νόμους του κυνηγιού, τους συναδέλφους κυνηγούς, τα θυράματα και τη φύση, διατηρώντας αναλύωτη την κυνηγητική μας παράδοση. Νομίζω πως όλοι θα συμφωνήσετε πως τις προτεραιότητες του Συλλόγου μας είναι ο συντονισμός της δράσης μας, η ανάπτυξη της κυνηγητικής συνείδησης, η οργάνωση των μελών μας και η κυνηγητική τους κατάρτιση, η ενημέρωση για την εφαρμογή των ισχυρών διατάξεων περιθύρας, καθώς και προστασία του φυσικού και θεραματικού πλούτου του τόπου μας. Εύχομαι καλή και ασφαλή κυνηγητική χρονιά, με ευχάριστες εμπειρίες και πάνω απ' όλα χωρίς ατυχήματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως είναι σημαντικό το έργο που αναλαμβάνω να φέρω εις πέρας μαζί με όλους εσάς, με πρόσθετο βάρος ότι διαδέχομαι τους προηγούμενους προέδρους του Συλλόγου μας. Και οφείλουμε να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο των προηγούμενων διοικήσεων, τους οποίους και θέλω να ευχαριστήσω για τον χρόνο και την προσπάθεια που αφιέρωσαν όλα αυτά τα χρόνια στο έργο του Συλλόγου μας. Με μια αναμνηστική πλακέτα. Τον κύριο Αναστάσιο Ανδρέου. Μπορεί να έρθει στο βήμα. Δεν είναι. Τον κύριο Παναγιώτη Ζαράχη. Αν μπορεί να έρθει στο βήμα. Εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Κοινωνικού Συλλόγου. Εύχομαι σε όλους υγεία με τις οικογένειές σας, αποφυγή ατυχημάτων όσο μπορεί να γίνει. Εύχομαι φέτος να είναι μια ανέμακτη κυνηγητική χρονιά. Ο Κυνηγητικός Σύλλογος από τα πρώτα δείγματα έχω την εντύπωση ότι θα τα πάει πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνει ο Κυνηγητικός Σύλλογος, για το μικρό λιθαράκι που προσφέραμε κι εμείς και το Διοικητικό μας Συμβούλιο, όλοι εμείς, για να φτάσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος να είναι σε ένα σημείο σήμερα από τους πρώτους κυνηγητικούς συλλόγους της χώρας, με ένα έργο το οποίο θα το ζήλευαν πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά, με υγεία και ευτυχία. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Γιώργο Θεοχάρη, δεν είναι και αυτός μαζί μας, από ό,τι ξέρω, γνωρίζω. Τον κύριο Θωμά Καραπάνο. Καλημέρα και από μένα. Καλή κυνηγητική χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμή αυτή που μου κάνει. Και έχουμε σε όλους υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Να είστε καλά. Τον κύριο Ανδρέα Λιόλιο. Επίσης, θα θέλαμε να απονείμουμε τον τίτλο του επίτιμου Προέδρου του Κυνηγητικού Συλλόγου Ιωάννην, τον κύριο Λίτρα, για την αγάπη του και το πολύτιμο έργο του. Ο κύριος Λίτρας είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος του Συλλόγου μας, επί σειρά, προς μεγάλη σειρά ετών. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινοποιητικού Συλλόγου Ιωαννίνων για την τιμή που μου κάνουν σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκα αυτά τα χρόνια στη διοίκηση του Κοινοποιητικού Συλλόγου. Να ευχαριστήσω το προσωπικό του Συλλόγου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτά που πετύχαμε. Να ευχαριστήσω τους κυνηγούς που με στήριξαν με την ψήφο τους σε πάρα πολλά χρόνια. Να συγχαρώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την ωραία γιορτή που μας ετοίμασαν σήμερα, εδώ στο χωριό μου, βέβαια. Σας ευχαριστώ όλους.